κλείσαμε με 2.000 κρούσματα και ανοίγουμε με 4.000. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν έφταιγε το λιανεμπόριο για την αύξηση των κρουσμάτων. Εμείς τα μικρά μαγαζιά τηρήσαμε, τηρούμε και θα τηρούμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Να προστατεύσουμε την υγεία των πελατών μας και των δικών μας ανθρώπων που δουλεύουν στα μαγαζιά. Άρα η κυβέρνηση βάντιζε μεν σε χαρτογράφητα, προχωρούσε σε χαρτογράφητα νερά, όμως όλη την καταστροφή την υπέστη το λιανικό εμπόριο και η εστίαση. Αυτοί οι δύο κλάδοι είναι αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο από όλους. Επί ένα χρόνο παράγουμε μόνο χρέος. Χρέος λοιπόν της κυβερνήσεως τώρα είναι να βοηθήσει και να σταθεί δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίπλα στους καταστηματάρχες εστίασης για να μπορέσουμε να πάρουμε μία ανάσα. Το λιανικό εμπόριο είναι η ραχοκοκαλιά, στην κυριολεξία η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι σε αναστολή και περνάνε το μήνα τους με 534 ευρώ. Πού ακούστηκε.